Κυρίε και κύριοι, είναι η Φιλοσοφική Θεολογική Εκπομπή που μα βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στι 11.15 περίπου και αύριο το πρωί, Σάββατο, σε επανάληψη 8 το πρωί. Μπήκαμε αισίω ε, ε, και <στονίτρια> βρισκόμαστε στον Αύγουστο, και από εκεί και πέρα θα δούμε ε, ποια θα είναι η εξέλιξη των εκπομπών. Αν θα συνεχιστούν και όλα αυτά θα δούμε σε συζητήσει που έχουμε με το τηλεοπτικό κανάλι. Και σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Ε, μετά από τις δικές σας ε, παρεβάσεις και τα δικά σας τηλεφωνήματα θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη. Έχουμε και σήμερα κοντά μας τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον σταθερό φίλο και συνεργάτη όλα αυτά τα χρόνια συνοδοιπόρο, τον κύριο Βασίλειο Αντζακλή. Κύριε Αντζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Φουντλάκη, καλησπέρα. Μπήκαμε και βρισκόμαστε ναι. ε, έτσι, στο καλοκαίρι, στον Αύγουστο. Οι άλλοι έχουν κλείσει τις εκπομπές, εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Το προσπαθούμε να δούμε. Υπάρχουν πολλά τηλέφωνα πολλών φίλων και αυτό μα στηρίζει να συνεχίσουμε την προσπάθεια γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι που θέτουν ερωτήματα, κυρία Τζακλή. Ε, πολλά επενετικά σχόλια για αυτή την προσπάθειά μα γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι σκοπό των εκπομπών είναι η μετάδοση τη αλήθεια. Δεν έχω ούτε εγώ ούτε εσεί καμία οικονομική απολαβή από αυτή την προσπάθεια. Απλά προσπαθούμε και μαχόμαστε για να δούμε και σήμερα για το μεγάλο και μέγιστο αυτό ζήτημα. Η ασθένεια του αιώνα μας θα μιλήσουμε και σήμερα φίλες, φίλες, και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η κατάθλιψη όπως κατονομάστηκε η ασθένεια του αιώνα μας. Να δούμε λοιπόν και σήμερα τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να ζούμε, λέει και το θέμα της σημερινή καινούργια αυτής της εκπομπής, ζωή χωρίς κατάθλιψη. Πώς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κατάθλιψη. Παντού βλέπουμε φίλους μας, γνωστούς μας, να έχουν μια απογοήτευση, μια μελαγχολία, να θέλουν να αυτοκτονήσουν, να έχουν παρατηθεί, έχουν βγάλει τα όνειρά του, έχουν αποδιώξει κάθε όνειρο και κάθε στόχο κατά τη διάρκεια του επιγείου βίου. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, κυρίε και φίλε και φίλοι. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε, πάρει για κατάληψη. Ο γιατρό μα εδώ έδωσε μια ιατρική ορολογία, μίλησε για τα φάρμακα. Σήμερα θα μπούμε λίγο σε θεολογικά και φιλοσοφικά χωράφια και στα χωράφια τη ψυχολογία για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πριν περάσουμε και συνεχίσουμε να και ακούσουμε τα ωραία λόγια του κυρίου Ατσακλή, να δούμε και την συγγραφική μου δραστηριότητα, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, το μεγάλο ζήτημα, κάνω μια αναδρομή στην φιλοσοφία, στην θεολογία, τι είναι η ψυχή, το μεγάλο ερώτημα, τι συμβαίνει η ψυχή με τον θάνατο, για να καταλάβουμε και για να δούμε όλοι ότι η δημιουργικότητα κάθε στιγμή του επικοινού βίου είναι αυτό που, μας, είναι αυτό που ουσιαστικά μα θέτει σε ένα απολογισμό που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ε, ε, κρίσεως. Όλα αυτά περιγράφω στο βιβλίο «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Από τι αποτελείται λοιπόν η ψυχή. Ο χρόνος, το μεγάλο ζήτημα, ένα άλλο μεγάλο διαχρονικό θέμα που προσπάθησε ο άνθρωπος να επιλύσει, το ζήτημα του χρόνου, τι είναι ο χρόνος, πώς αξιοποιείται ο χρόνος, μεγάλο και σημαντικό ζήτημα, η έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο είναι «Η φύση και στις νεοπλατωνισμός, οι Φιλόσοφοι ο Πλωτίνο, 204 μετά Χριστόν, μέσα στι πραγματείε του, μέσα από τι μέσα από τα έργα του, έδωσε απαντήσει σε πολλά και σημαντικά ζητήματα τη καθημερινότητά μα. Ουσιαστικά αναμόρφωσε ε, όλη την φιλοσοφία του Πλάτωνα, γιατί θα δείξουμε και σήμερα, όπω λέει και ο Γιώτα Πορφύριο, ότι ε, στη ζωή μα θα πρέπει να αποδιώξουμε την κατάθλιψη και πάμε κάποια φάρμακα. Όχι τα φάρμακα των ιατρών, Κάποια άλλα ψυχικά φάρμακα. Και τα, φάρμα, και τα φάρμακα των γιατρών. Αλλά ο Γιατρό Πορφύρος μίλησε για το ε, έρωτα του ανθρώπου με το Θεό. Εάν ο άνθρωπο αγαπήσει τον Θεό με όλο του το είναι, με όλη την καρδιά, όπω λέει και ο Πλωτίνο, όπω λέει και ο Πλάτονα, ουσιαστικά δεν έχει να φοβηθεί και να παρουσιαστεί στη ζωή του καμία κατάθλιψη. Το επόμενο βιβλίο είναι Αρχαία Φιλοσοφία και Επατερική Θεολογία, Μορφέ των Μεγάλων Φιλοσών, Πλάτονο, Αριστοτέλη οι δύο αυτοί κόσμοι πώ παντρεύονται και πού υπάρχει ο συνδυασμό. Μεγάλοι φιλόσοφοι προφήτευσαν την έλευση του θεατρόπου του Χριστού, τα λέει στην πολιτεία του ο Πλάτωνα, αυτά τα παρουσιάζει το έργο μου και φιλοσοφία. Και τέλο, θέματα μεθολογία και φιλοσοφία τη ιστορία, ιστορία του τόπου μα. Κλείνοντα, μπορείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε να μα πείτε για το σημερινό θέμα ή και τα έργα τα οποία είδατε και να δούμε και κάποιου ανθρώπου που βοηθούν και καλύπτουν ένα μέρο αυτών των εξόδων τη σημερινή εκπομπή είναι ε, Άρτο και Μέλη που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη με πολλέ εκτό για του φίλου τη εκπομπή Κράτο 50. Άρτο Αγροπλαστείο είναι ο παράδεισος, στο συνοφόρο Αμαρουσίου Χαλανδρίου με αγνά υλικά Δημήτρη Οτσάνο. Είναι η Κατσαρόλα με παρουσιακό φαγητό στη συνοφόρο Αλεξάνδρα 74 με πολίτικη κουζίνα και επίση. Ε, επιθυμεί να προβάλλει, να διαφημιστεί τι σκέψει του και τα συναισθήματά του Ό,τι σκέφτηκε και ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επίσης έχετε να δείτε να κερδίσετε και δωρεάν βιβλία μαζί με τα βιβλία τα δικά μου, τα οποία είδατε νωρίτερα με τη σειρά όλων αυτών των βιβλίων. Και επίσης ο κ. Ατζακλής έχει γράψει ωραία βιβλία και έχει και ωραία DVD, θα μας τα πει και αυτός σε λίγο, ο κ. Ατζακλής σε λίγο. Να δούμε λοιπόν κ. Ατζακλή τι είναι κατάθλιψη ουσιαστικά, τι μπορούμε να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια του αιώνα μα, γιατί η κατάθλιψη έχει να κάνει και με την ανθρώπινη επικοινωνία. Δεν, η κατάθλιψη έχει να κάνει με την οριοθέτηση των έχει προβλημάτων. Τρι, τρεις άξονες, έτσι, έχει τρει άξονε. Έχει τρει άξονα. Λοιπόν, μα τα πείτε λιγάκι. Ο ένα ο άξονα, κύριε Φοντουλάκη μου και αγαπητοί φίλοι, ο ένα άξονα τη καταθλιψίωση είναι ο ίδιο μα ο εαυτό. Δηλαδή, δεν έχουμε βρει εκείνο που πρέπει μαζί με τον εαυτό μα. Δεν έχουμε εννοήσει βαθιά τι είναι η ανθρώπινη ψυχή και πώ πρέπει να τη συμπεριφερθούμε. Πώ πρέπει να συμπεριφερθούμε στον ίδιο τον εαυτό μα. Ένα αυτό. Η δεύτερη σχέση, η μεγάλη σχέση είναι ο άνθρωπο με το Θεό. Και η τρίτη μεγάλη σχέση είναι ο άνθρωπο με τον συνάνθρωπό του. Και στι τρει αυτέ περιπτώσει θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε να μην έχουμε κενά. Γιατί και από αυτέ τι τρει περιπτώσει μπορεί να προέλθει η κατάθλιψη. Δηλαδή, από τη σχέση με τον εαυτό μα, από τη σχέση με τον Θεό και από τη σχέση με τον συνάνθρωπο. Πριν όμω προχωρήσω και σα πω μερικά πράγματα και για τα φάρμακα και την προσπάθεια που μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι καταθλιπτικό και πώ να την ξεπεράσει, θα σα πω ένα ε, παρηγορητικό στοιχείο για αυτό το πράγμα. Η κατάθλιψη δεν είναι μόνιμη. Είναι μια φάση που περνάει ο άνθρωπο και την ξεπερνάει. Αυτό να ξέρουν όσοι έχουν πάθει κατάθλιψη δεν μένει μόνιμη η κατάθλιψη γιατί έχει ένα οργανικό υπόβαθρο και ο άνθρωπο, όπω ξέρετε, συνεχώ αλλάζει το οργανικό του υπόβαθρο. Έτσι. Αν οφείλεται δηλαδή αυτή η κατάθλιψη, η σε έλλειψη σερωτονίνη, α πούμε, λέμε τώρα, παραγωγή των κυττάρων του εγκεφάλου, ε, μετά από ένα εξάμηνο, ένα εννιάμηνο, ξέρω εγώ, δέκα και με τη βοήθεια των φαρμάκων, αυτό θα επανέλθει και θα ξανάρθει ο, 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 ο εγκέφαλό του ακριβώ εκείνη την περίπτωση που θα μπορεί να κάνει. Αλλά πριν από όλα αυτά, πριν από όλα αυτά, θα ήθελα να πω κάτι κύριε Φουντουλάκη για να μην το ξεχάσω, γιατί ναι. καμιά φορά ξεχνάω και στο τέλο μου το... το είχαμε προγραμματίσει για την άλλη φορά και το ξέχασα. Ναι. Να σα πω ότι ε, ένα μήνυμα πάρα πολύ έτσι, αισιόδοξο. Η Ελλάδα χωρί χρέο. Υπάρχει κάποιοι εφοπλιστέ Έλληνε και άλλοι. Ένα σύλλογο έχουν κάνει με πρόεδρο τη ΕΕ, τον κύριο Θεόδωρο Βενιάμι. Λέει, ο οποίο αποτελεί μια πλατφόρμα πάνω στην οποία θα λειτουργήσει ένα μεγάλο έρανο. Ένα λογαριασμό μόνο για του Έλληνε. Ναι. Ο οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το κράτο δηλαδή. Θα, δεν θα είναι κρατικό, δεν θα μπορεί το κράτο να επέμβει καθόλου. Απαγορεύεται εκεί να βάλει χέρι το κράτο. Αν είδαμε και κάτι τέτοιο. Και λέγεται Ελλάδα, Ελλάδα χωρί χρέο. Στα αγγλικά ο λογαριασμό λέγεται Greece Debt Free. Debt είναι το χρέο. Και free απαλλαγμένο. Η Ελλάδα απαλλαγμένη χρέου. Λοιπόν, μπορεί να το κοιτάξουν στο διαδίκτυο οι φίλοι για περισσότερε πληροφορίε. Εγώ του δίνω απλώ τώρα την αρχή. Να ξέρουν Greece Debt free, αν πληκτρολογήσουν, τι μπορούν να βρουν στο, στο κοιάο. Οποιο θέλει μπορεί να προσφέρει ό,τι έχει ευχαρίστηση να προσφέρει αυτό. Το, 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 το έβγαλε το πρώτο θέμα στην πρώτη εβδόμη του 12 Δηλαδή είναι παλιό, δεν είναι τωρινό, έτσι. Είναι περίπου ναι. ένα χρόνο αυτή η υπόθεση, α πούμε. Και ο Θεό ευλογεί και πλούσια την προσπάθεια και την τιμή τη πατρίδο, λέει ο αρφρολόγο προ το τέλο. Πάει αυτό. Ερχόμαστε τώρα στην κατάθλιψη. Η κατάληψη έχει πολλές αιτίε. Ναι. Έχει ένα βιολογικό υπόστρωμα, ένα κληρονομικό υπόστρωμα, στο οποίο ε, μπορεί να είναι καταθλιπτικός ένας παππούς ή ένας θείο και μπορεί να μην έχει παρουσιάσει ούτε ο πατέρα σου, ούτε η μητέρα κατάθλιψη για να παρουσιάσει το παιδί. Όπως είπαμε, επειδή είναι παροδική η κατάθλιψη, δεν πρέπει να την αφήσουμε όμως έτσι. Δεν πρέπει να την αφήσουμε έτσι. Να ξέρουμε ότι θα περάσει κάποτε. Αλλά να μην την αφήσουμε έτσι. Πρέπει να πάμε στον γιατρό. Χρειάζονται κάποια φάρμακα. Τα φάρμακα, όπω είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και να το τονίσουμε και σε αυτή την εκπομπή, είναι περίπου το 30% του όλου πακέτου τη θεραπεία. Ναι. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να γίνει μόνο με τα φάρμακα καλά, διότι αν γινόταν με τα φάρμακα καλά, ήταν σαν να λέει στον Θεό: Εγώ ζω με ένα χημικό τρόπο ζωή, παίρνω κάποια φάρμακα και δεν σε έχω ανάγκη καθόλου. Δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου Γιώργο. Ο άνθρωπο πάντα είναι ελεύθερο να διαλέξει μεταξύ του καλού και του κακού, μεταξύ του σωστού και του λάθου. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαλέξει το σωστό. Και το σωστό είναι μαζί με τη θεραπευτική αγωγή που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στο να συνέρθει ο εγκέφαλό του, τα νεύρα του, το νευρικό του σύστημα να επανέλθει σε μια καλύτερη φάση έτσι, από ό,τι πριν. Συγχρόνω πρέπει να κάνει και άλλε κινήσει διορθωτικέ που όπω είπαμε αφορούν και τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Όσον αφορά για τον Θεό, το έχουμε πει και το ξέρουμε, ότι η προσευχή βοηθάει πάρα πολύ στην κατάθλιψη. Κακώς μερικοί, κακώς πληροφορημένοι ε, ναι. και μη χριστιανοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, ίσως και μερικοί γιατροί της κλασικής ιατρικής, να νομίζουν και έχουν ονομάσει έναν όρο θρησκευτική κατάθλιψη. Κατά ποιαν έννοια το εννοούν αυτοί, ότι όταν είσαι, λέμε, στη θρησκεία κλπ, παθαίνεις κατάθλιψη θρησκευτικού τύπου είναι λάθο ο ορισμό. Το λέω να το ξέρουν και να μην συνιστούν στου ανθρώπου να μην κάνουν προσευχή. Η προσευχή είναι εκείνη η οποία μαθηματικά και αποδεδειγμένα μα έχει βγάλει πάρα πολλέ φορέ από την κατάσταση. Και θα σα πω το εξή. Στο Άγιο Νόρο που έχω ένα σκληρό πρόγραμμα, και αυτό το πρόγραμμα λέει ότι το πρωί σηκώνεσαι προ ένα πρωινό και μετά κάνει προσευχή και μετά πα στην εκκλησία και μετά πα στο χωράφι σου, α πούμε, γιατί έχουν και το ίδιο. Και μετά ξανά στο κελί σου κάνει την ευχή ή διαβάζει θρησκευτικά βιβλία. Γιατί το κάνουν όλο αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πακέτο προγράμματο, γιατί το κάνουν, Ακριβώ για να μην πέσουμε στην κατάθλιψη. Διότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσει, ούτε γυναίκε, ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα που ασχολείται ο άνθρωπο εδώ. Έτσι, και έτσι, θα ήταν ναι. λογικό, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχει κενά στα οποία να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Και ξέρετε, όταν αδρανεί ο εγκέφαλο, τότε επέρχεται η κατάθλιψη. Σκουριά του εγκεφάλου είναι η ανία και η κατάθλιψη. Έτσι. Άρα Πρέπει η δημιουργικότητα. Λοιπόν ο άνθρωπο να είναι επιθετικό στι σκηνέ του ώρε και να κάνει οπωσδήποτε δημιουργική δουλειά. Ή θα προσευχηθεί, ή θα κάνει εργόχειρο, ή θα περπατήσει, ή θα κάνει κάτι. Εάν μείνει έτσι και κλαίει τη μοίρα του, όπω συνήθω κάνουν μερικοί, αυτό είναι και σύμπτωμα καταθλίψη που δεν έχει όρεξη να κάνει κάτι, αλλά και αποτέλεσμα του ότι δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό να προσέχουν ειδικά οι νέοι να είναι δραστήριοι. Να μην κάθεται σε μια γωνιά με ένα τσιγάρο και να κάθονται σε μια καρέκλα ή να συζητάνε περί ανέμων και υδάτων πράγματα τα οποία δεν του ωφελούν. Ναι. Τουλάχιστον να διαβάζανε ένα βιβλίο από το οποίο θα είχαν μια ψυχική ωφέλεια. Θα ήμουν ε, αλληλέγγυο σε αυτή την να ιδέα. Να οριοθετήσουμε όταν ναι. λέτε δημιουργικότητα. Εσύ. Γιατί, Εσύ. Να, γιατί δεν θέλουμε τίποτα. Τώρα... Να, τεωρο... να δούμε λίγο το θέμα τη δημιουργικότητα. Αυτό λέτε δημιουργικότητα. Είπατε για βιβλίο. Βεβαίως. Η ενασχόληση λοιπόν με κάποιο βιβλίο βοηθάει. Γιατί βοηθάει. Μην ξέρετε πολλέ φορέ έχετε πει κι εσεί ότι ένα βιβλίο που μα ταξιδεύει. Μα γεμίζει από γνώσει και επειδή ο άνθρωπο είναι απνευματικό δεν είναι μόνο ε, ύλη. Και έτσι, ενθυμούμε, μάλιστα, ότι ο μεγάλο Πλάτωνα είχε πει ότι ένα λάθο των γιατρών είναι ότι κοιτάνε μόνο το σώμα, αλλά δεν γιατρεύουν το μυαλό. Πολλέ φορέ από τα συναισθήματά μα, η ίδια η σκέψη μα μα οδηγεί είτε στην κατάθλιψη, είτε στην ευτυχία, είτε στη χαρά, είτε στη λύπη. Άρα, πρέπει να αλλάξουμε σκέψει, να αλλάξουμε συναισθήματα, να αλλάξουμε. Τι αρνητικέ σκέψει, γιατί το πρώτο πράγμα πολλών ανθρώπων που επειδή είναι συνηθισμένη η ύλη, η ανθρώπινη ύλη, με το κακό είναι με αρνητικά πράγματα. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να οδηγηθούμε σε θετικά πράγματα και ένα βιβλίο μα βοηθάει να αποκομίσουμε γνώσει, να ταξιδέψουμε, να έχουμε όνειρα και στόχου. Και ένα άλλο πράγμα που βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο και στο Πάτερ Μον είναι ότι κάνουμε το λάθος και βάζουμε μακρόπνοους ε, στόχους ή σχέδια μεγαλόπνοα, σχέδια και τα λοιπά. Αυτό είναι λάθος. Να κοιτάμε πολλές φορές το ε, σήμερα λέει μία λαϊκή ρίση ότι όταν ο άνθρωπο λέει κάνει σχέδια ο Θεός γελάει. Από την άποψη ότι ε, κάνοντας πολλά μελλοντικά σχέδια ε, πέφτουμε στην αποτυχία. Ε, Αλλά ε, πρέπει ε, να κοιτάμε ε, το σήμερα, την κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή, Κάθε μέρα έχει το δικό τη φορτίο. Είναι, ε, έτσι είναι διερτική Βάζουμε στιγμή. κι άλλο φορτίο με το να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε την επόμενη και την παρεπόμενη μέρα. Βέβαια, στο πίσω του μυαλού μα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο. Σαφώ. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά αυτό θα μα εμποδίζει στο να μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα τη μέρα που έρχεται και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτή τη μέρα. Το περισσότερο και το σοβαρότερο θέμα είναι αυτό που ζούμε τώρα. Έτσι, δεν είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε. Αν αντιμετωπίσουμε σωστά αυτό που ζούμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιμετωπίσουμε σωστά και αυτό που θα έρθει αύριο, διότι θα το αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε το σημερινό. Λοιπόν, α, όπως είπε και ο κύριος, α, μην ε, είσαστε πολυμέριμνοι, έτσι, μην, μην, μεριμνάτε για πολλά. Όπως είπε στη Μάρθα, πήγε κάποτε ο Χριστός, ναι. εσείς καλά το ξέρετε για αυτό αλλά θα το πω έτσι για τους φίλου ε, φίλους μας, πήγε ο Χριστός στο σπίτι του Λάζαρου που βρήκε τη Μάρθα και τη Μαρία. Και η Μέρνα ε, Μαρία κάθισε στα πόδια του και άρχισε να τον ακούει. Διότι έκανε διδασκαλία ο Χριστό. Φαίνεται ότι ήταν μερικοί στο σπίτι και έκανε διδασκαλία. Η Μαρία λοιπόν πήγε και κάθισε στα πόδια του και τον άκουγε. Κάθισε κάτω, στο πάτωμα δηλαδή, εκεί που είχε τα πόδια του ο Χριστό. Έτσι όπω συνηθίζαν τότε να, στην αρχαία Ελλάδα, ξέρετε, έτσι καθόντουσαν οι μαθητέ ναι, κάτω ναι. και ο καθηγητή καθόταν σε, σε, ένα, σε ένα σκαλοπάτι ή σε μια καρέκλα. Ε, και η Μάρθα. Άρχιζε να βάζει, να σουγγαρίζει, να καθαρίζει, να τηγανίζει, να μαγειρεύει, να κάνει όλε τι δουλειέ του σπιτιού με ταχύτητα κλπ. Ιδρωμένη και, και καταϊδρωμένη. Και σε μια στιγμή θεώρησε καλό να πάει και να διαμαρτυρηθεί στον Χριστό και να του πει: Μα δεν λε τίποτα, λέει η κύρια στη Μαρία, την αδελφή μου που κάθεται εδώ, λέει, και δεν έρχεται να με βοηθήσει. Και τι γυρίζει ο Χριστό και τη λέει: Μάρθα, Μάρθα, περί πολλά, για πολλά πράγματα με ρημνά. Και ασχολείσαι και με και ενδιαφέρεσαι. Ένα πράγμα είναι το σοβαρότερο από όλα αυτά. Να ακούσει τη διδασκαλία τη δική μου. Και λοιπόν αυτή είναι η καλή μερίδα. Τη μερίδα αυτή την καλή τη διάλεξε η Μαρία. Όχι μόνο δεν την επιπλήττει τη Μαρία, αλλά και την επιβραβεύει για αυτό που έκανε. Δηλαδή, όπω είπε και ο κύριο Φουντουλάκη προηγουμένω, ένα, ένα βιβλίο το οποίο θα σου δώσει μια σκέψη σοβαρή, την οποία θα ακολουθήσει τη ζωή σου, μπορεί να σώσει πολλά πράγματα Μπορεί να, μπορεί να, πάρεις ένα δρόμο τόσο δυνατό και τόσο καλό που να σε φέρει σε, να γίνει ένα ευτυχισμένο άνθρωπο. Μία συμβουλή ενό βιβλίου. Μην σα φαίνεται περίεργο. Πόσα πράγματα τώρα λε, σκεφτόμαστε ότι έχουμε παραλείψει και δεν τα έχουμε κάνει επειδή δεν ξέραμε κάποιε στοιχειώδει καταστάσει, κάποιε συμβουλέ. Αν υπήρχε κάποιο να μα πει, Κοιτάξτε, μην δεν κάνετε έτσι το πράγμα αυτό, διότι θα γίνει αλλιώ κλπ. Όταν οριμάζει ο άνθρωπο προ το τέλο τη ζωή του, βλέπει τα λάθη του. Βλέπει ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στη ζωή του. μπορούσε να τα έχει αποφύγει με συμβουλέ ανθρώπων που θα του εμπιστευόταν ή με συμβουλέ από το ίδιο το Ευαγγέλιο. Που μα λέει ακριβώ το, το Ευαγγέλιο είναι ένα γράμμα, α πούμε, από το Θεό που μα λέει πώ πρέπει να ζήσει ο άνθρωπο αρμονικά. Και όχι μόνο ένα άνθρωπο, αλλά ζώντα αρμονικά ο ένα και ο άλλο και ο άλλο και ο άλλο και ο άλλο, θα ζήσει αρμονικά η οικογένεια και η κοινωνία και η ανθρωπότητα. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο έχει τεράστια αξία να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο, έτσι. Οι δέκα εντολέ δεν είναι εντολέ μόνο για έναν άνθρωπο, είναι για όλη την ανθρωπότητα. Για σκέψουν να εφάρμοζαν οι άνθρωποι τι δέκα εντολέ, δεν θα υπήρχαν δικαστήρια. Διότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, οι φόνοι, οι δολοφονίε, οι, κλοπέ και όλα αυτά. Όλα βλέπουμε, τι γίνονται, ναι. τι, από τι γίνονται, από παραβάσει, παραβατικέ συμπορέ περιφορέ που κάνει ένα άνθρωπο προ την κοινωνία ή προ του άλλου ανθρώπου. Η κλοπή, παραδείγματο χάρη, έτσι που δεν την παραδέχεται κανένα δεν την, δεν την, ανέχεται κανένα, θα θέλω να πω. Να έχει ένα πράγμα και να έρθει να στο πάρει ο άλλο. Και το Ευαγγέλιο λέει: Ό,τι θέλει να κάνει σε σένα, να το κάνει εσύ στου άλλου. Δηλαδή, να του φροντίζει του άλλου. Όχι να του αφαιρεί από τα αγαθά του, α πούμε, έτσι δεν είναι. Όπω δεν θέλει κανένα να σου αφαιρέσει από τα δικά σου αγαθά, έτσι και εσύ να μην αφαιρέσει από τα αγαθά του συνανθρώπου. Ο οποίο συνάνθρωπο είναι, είναι ο άλλο ο αυτό. Μαζί με αυτόν θα αγκαλιαστεί και θα μπει στον παράδεισο. Ένα μόνο του στον παράδεισο δεν πάει. Δεν μπαίνει ο άνθρωπο μόνο του στον παράδεισο, όποιο και να είναι, ο αγιότερο τη γη. Να φύγει μόνο του δίχω άλλο άνθρωπο και να πάει να μπει στον παράδεισο, το οποίο θεώρησε λαδό. Γιατί ήρθε μόνο σου, δεν έχει αδελφό, δεν έχει πνευματικά αδέρφια, δεν έχει φίλου. Μα αυτού αγκαλιά έπρεπε να έρθει και αυτού έπρεπε να φροντίσει. Γι' αυτό και την εκπομπή με τον κύριο Φτουλάκι, την κάνουμε εδώ. Για μια ψυχή, έστω μια ψυχή να ωφεληθεί από αυτή την εκπομπή, εμεί θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα ολόκληρη με τι εκλογέ που κάνουμε, ούτε καν χίλια άτομα, ούτε δέκα, ίσω δεν ξέρω Δεν ξέρουμε τον αριθμό, να μην λέμε αριθμού. Αλλά ένα να σωθεί όμω, αλλά και κανένα να μην σωθεί, εμεί έχουμε κάνει το χρέο μα. Δηλαδή, έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε την αλήθεια, όπως λέει αυτό που ο που ουλάχης, την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια τη γνώση, την αλήθεια τη φιλοσοφία, την αλήθεια τη ζωή. Και να προβληματίσουμε για τι τσακίσουμε. Θα σταματήσω όμω εγώ εδώ πέρα. Τα λέτε ωραία, και το ξέρετε αυτό. Θα σταματήσω ε, εδώ. Το ζητούμενο, θα πω δύο λόγια και Για να, να, πούμε και στα φάρμακα μετά. Ναι, ναι, σε λίγο. Απλά θα πω δύο λόγια ότι ε, αυ, ε, ουσιαστικά το μεγάλο ζήτημα της κατάθλιψης έχει να κάνει με πού εναποθέτει ο ίδιος ο άνθρωπος τι ελπίδε ελπίδες του. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη και σε όλα τα πειράματα που έχουν γίνει, σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει, όταν άνθρωποι οι οποίοι εναπόθεσαν τι ελπίδε του και πίστευαν και ανήκαν κάπου, ουσιαστικά δεν είχαν κατάθλιψη. Έτσι λοιπόν, το ζητούμενο είναι ο άνθρωπο να δώσει όλο του το είναι, όλη του ολόκληρη την υπόστασή του και να έχει ελπίδα στον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο, κάτι που περιγράφεται και μέσα στο συμπόσιο του Πλάτωνα, μέσα στην φιλοσοφία, μέσα στην πατερική θεολογία, κάτι που το παρουσιάζω και στα έργα μου. Βλέπουμε και η ουσία και η αθανασία τη ψυχή κατά του αρχαίου φιλοσόφου τη Εκκλησία, που παρουσιάζω το μεγάλο ζήτημα στο πρώτο βιβλίο τη σειρά ε, είναι η Ουσία και η Αθανασία τη Ψυχή. Βλέπουμε και το τηλέφωνο που μπορεί να ρωτήσει πληροφορίε για τα πέντε αυτά βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Και όλα αυτά τα βιβλία που τα είδαμε και νωρίτερα ε, έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία και θεολογία. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπο θα πρέπει να ε, πάλι να επανέλθει στις, ε, Βλέπουμε και το βιβλίο Η Ουσία και η Αθανασία τη Ψυχή. Που μιλάω για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Η κατάληψη είναι αποτέλεσμα τη απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Ο ίδιο ο άνθρωπο έβγαλε από τη ζωή του μέσα από τον καταναλωτισμό του, μέσα από την ίδια ιδεολογία τον ίδιο τον Θεό, με αποτέλεσμα να οδηγείται στην απογοήτευση, στην μελαγχολία και στην παρέτηση κάθε αξιώματο ζωή. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Τα συμπτώματα ουσιαστικά που τα περιγράψαμε και νωρίτερα τη καταθλίψεω, η ουσία και η θανασία τη ψυχή. Ένα πέρασμα ουσιαστικά κάνω σε μια απλή καταναλωτή γλώσσα για το τι είναι ψυχή. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την έννοια του χρόνου. Ο χρόνο, ο είπε και ο κ. Τζακλή, το ζητούμενο των εκπομπών είναι να προβληματίσουμε και να μην βλέπει ο καθημερινό άνθρωπο τα πράγματα μόνο επιδερμικά. Εάν τα βλέπει μόνο επιδερμικά, επιφανειακά, χωρί να οριοθετήσει, να καταλάβει ποιο είναι, τι είναι, πού πηγαίνει. Οδηγείται στην κατάθλιψη και οδηγείται σε αδιέξοδο. Γιατί υπάρχουν περιπτώσει ανθρώπων και που έχουν βρει και εμένα και τον κύριο Ατσακλή, που έχουν πάρει τα φάρμακα, έχουν όλη η φαρμακευτική αγωγή και δεν έχουν κανένα απολύτω αποτέλεσμα. Άρα, όπω είπε και ο κύριο Ατσακλή, δεν είναι μόνο τα φάρμακα ή δεν είναι μόνο το ένα στοιχείο. Όλα μαζί βοηθούν το ένα με το άλλο σε συνδυασμό. Υπάρχουν άνθρωποι που καθαρίστηκαν ψυχικά και αυτό του έφερε, επέφερε μία ευτυχία μέσα από τα μυστήρια, μέσα από την ιεροτελεστία της Ορδόξου Εκκλησίας. φύση και η σιωπή στον Βλωτίνο, στον Νεοπλατωνισμό, η έκσταση, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως μας λένε οι ερευνητέ, οι ειδικοί, το 10% του ανθρωπίνου εγκεφάλου αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται, το 90% είναι ανεκμετάλλευτο. Μπορεί λοιπόν να κάνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος, δεν το έχουμε κατανοήσει, δεν το έχουμε καταλάβει. Και τέλος, αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία, το επόμενο βιβλίο της σειρά και θέματα Μεθοδολογίας και φιλοσοφία τη ιστορία. Είδαμε και νωρίτερα του ανθρώπου που καλύπτουν ένα μέρο των πολλών εξόδων αυτών των εκπομπών. Είναι Άρδο και Μέλη, Κράτο 50, Άρδο Οροπλαστείο, στην Νέα Σμύρνη. Πολλέ εκτόσει. Ε, Επίση το επόμενο είναι ε, Παράδεισο του Μήτρη Τσάνο, τηλεοφόρα Μαρουσίου και Χαλαντρίου, ο Μαρούσι. Κατσαρόλα, είναι στην ε, παρουσιακό φαγητό, τηλεοφόρα 674. Και όποιο επιθυμεί να έρθει, να διαφημίσει, να προβάλλει, να πει τη σκέψη του, να μα πει για θέματα που έχουν να κάνουν τον πόνο με την κατάθλιψη, και όπω μα είπε και ο Ιώτα Πορφίδιο, ουσιαστικά δεν πρέπει να κατηγορούμε το σκοτάδι, αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε και να ανάψουμε μία φλόγα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μην είμαστε εναντίον του, σκο... του κακού και εναντίον ε, με το σκοτάδι, αλλά να ανάψουμε μία φλόγα. Αυτή η φλόγα είναι το ζητούμενο λοιπόν τη εποχή μα. Ε, πείτε μα τι άλλο θέλετε έτσι για να. Σε λίγο θα πάμε και στο διάλειμμα ναι. τη εκπομπή. Να συμπληρώσουμε το εξή, κύριε Φουδουλάκη. Ναι. Ε, είπαμε ότι η επιστήμη έχει κάνει μεγάλου πρόοδου, ιδίω στην Αμερική. Κάνουν, υπάρχουν επιστήμονε από όλο τον κόσμο. Μην νομίζετε ότι τα ακούτε Αμερική, ότι είναι οι Αμερικάνοι μόνο που κάνουν. τι είναι ξένοι. Και ένα μεγάλο δυναμικό των Αμερικάνικων πανεπιστημίων, καθηγητών κλπ. είναι Έλληνε. Να το έχετε υπόψη αυτό. Οι Έλληνε έχουν το προβάδισμα <coughs> στην Αμερική όσον αφορά τι υψηλότερε θέσει. Στου μεγάλου τομεί, όπω είναι το διάστημα, όπω είναι τα πανεπιστήμια κλπ., είναι πανδρομένο από πολλού Έλληνε. Δεν ξέρω τον αριθμό και πόσοι είναι, αλλά θα σα πω ότι περισσότερο από όλου του άλλου ευρωπαϊκού λαού υπάρχουν Έλληνε μέσα σε Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αυτό κάτι λέει, έτσι. Αυτό κάτι λέει. Λέει ότι εμεί είμαστε πεπαιδευμένο λαό με γλώσσα και με παρακαταθήκη μεγάλη προηγουμένων ετών και έχει περάσει στο DNA μας ένα γνωστικό επίπεδο το οποίο δεν είναι εύκολο για τους άλλους να το κατακτήσουν. Ε, θυμάμαι την περίπτωση μιας κοπέλας, η οποία ήταν 22 χρονών και είχε στην Αμερική για να κάνει μεταπτυχιακό στην ιατρική. Ε, η κοπέλα αυτή εξέπληξε τον καθηγητή την πρώτη μέρα που πήγανε, διότι ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές και οι, μη ε, και των Αμερικανών είχαν πάρα πολλές άγνωστες λέξεις σημειώσει στα, στα τετράδια τους, δηλαδή όρους ιατρικούς, έτσι. Ναι, ναι. ναι. Ε, Φέρει σας λέω εγώ τώρα έναν όρο. Έτσι, σας λέω έναν όρο που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν... Ναι, ναι. Ναι. Η περιπτώσει, να μην μπερδευτούμε με όρου, θα σα πω κάτι καλύτερο. Η κοπέλα αυτή ναι. σε όρου, ορολογία δηλαδή, όχι καρδιολογικό όρο που είναι απλό όρο, αλλά μιλάμε για βαθύτερου όρου, για, βαθ, για όρου δηλαδή που και οι Έλληνε ακόμα ε, είναι δύσκολο να του εννοήσουν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μία ας πούμε σκόλικη δέκτωμη. Εμεί το λέμε. Οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να το προφέρουν αυτό. Ναι. Σχολικό ή διεκτομή. Δεν, δεν μπορούν να το πούνε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στα, στα αγγλικά ναι. έτσι μεταφέρεται. Ακριβώ έτσι. Βάλε μια μεريδα πάνω γλώσσα, α οι Αμερικάνοι, ναι. Αμερικάνοι φοιτητέ δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτού του όρου. Του όρου, ναι. Η κοπέλα είχε μόνο τρει άγνωσου όρου μπροστά στου άλλου, οι, οι οποίοι είχαν 20 και 22 άγνωστου όρου. Και τη είπε ο καθηγητή, πώ εσεί λέει, ναι. Ξέρετε τόσα πολλά. Επάνω σε αυτό το τομέα τη χειρουργική, ενώ ακόμα είστε φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο και κάνετε, α πούμε. Ε, και εκείνη είπε, Μα αυτέ οι λέξει που είπατε, λέει, είναι λέξει ελληνικέ. Ε, Ο καθηγητή ακόμα δεν ήξερε ότι υπάρχουν όροι Ωραία. που αποδίδονται με ελληνικού γλωσσού. Έχουμε και το δεύτερο μέρο αγγλική γλώσσα. Και ατζακλεί, φίλε και κυρίε για να συνεχίσουμε το ενδιαφέρον θέμα, για να δούμε την είναι κατάληψη και πώς απομακρύνεται τη ζωή μα το μεγάλο ζητούμενο τη εποχή μα. Περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους τους προσιτές. Ζωοδόχο πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του βασίλια Ατζακλή «Χριστιανισμός και αρχαία Ελλάδα». Τα βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέα με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπω το ζήτημα τη ψυχή, του χρόνου και τη σιωπή. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τι αναλύσει του, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για του φιλεθέτες. Για πληροφορίε και παραγγελίε, 210 38 15 000, κυρίες και στο δεύτερο μέρος που περνάμε μιλάμε για κατάθλιψη. Πρέπει να οριοθετήσουμε στο μεγάλο αυτό ζήτημα και το ζήτημα της ανθρώπινης επικοινωνίας. Βλέπουμε σήμερα να έχει αναπτυχθεί, να έχει αυξηθεί η τεχνολογία και να έχουμε ξεχάσει την επικοινωνία. Η εκπομπή λοιπόν αυτή δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα στο τηλέφωνο που βλέπετε και όχι μόνο για την ώρα τη εκπομπή που παίζετε Παρασκευή βράδυ ή από το πρωί που είναι η επανάληψη, αλλά και άλλε μέρε να μα πείτε το πολυμάζι, τον πόνο σα, να δούμε και εμεί πώ μπορούμε να βοηθήσουμε και να ε, δούμε και εμείς κάποιες συμβουλές από την εμπειρία μας, από τις γνώσεις μας, από τις σπουδές μας, που έχουν να κάνουν με τα θέματα της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας και της θεολογίας. Για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι η ανθρώπινη επικοινωνία είναι το βασικό. Βλέπουμε και ότι ο θεάνθρωπος έχει τονίσει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι η επικοινωνία με τον συνάνθρωπο είναι το α και το ω της ίδιας της ζωής. Γιατί στο στα μάτια, στο πρόσωπο, ε, βλέπουμε την έκφραση ε, την, του συνανθρώπου, αλλά δεν βλέπουμε μόνο την έκφραση, βλέπουμε και τον ίδιο το Θεό. Έτσι λοιπόν είναι το ζητούμενο ότι θα πρέπει να βρίσκουμε και ανθρώπους με τα ίδια ενδιαφέροντα πολλέ φορέ να μπορέσουμε να συμπορευόμαστε μέσα από μια δημιουργικότητα που τονίσαμε, που βοηθάει για να μπορέσουμε μέσα από τις εκδρομές, μέσα από τη φύση, μέσα από εκεί που ξεκίνησε ο ίδιος ο άνθρωπος, από εκεί ξεκινήσει ο άνθρωπος από τη φύση, και επίση μέσα από τη μουσική, από τι μελλοντίε, από το βιβλίο που τονίσαμε νωρίτερα. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ο άνθρωπο για να αισθανθεί ευτυχισμένο. Αλλά το βασικό, το αναντικατάστατο κατά την άποψή μα, κατά την άποψη, άποψη αυτή τη εκπομπή, είναι η ανθρώπινη επικοινωνία και η ανθρώπινη επαφή. Τη δίνουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, κύριε Τσακλή. Η ανθρώπινη επαφή είναι, είναι το βασικό και σημαντικό. Ε, όλοι το ξέρουμε ότι η ανθρώπινη επαφή είναι Πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Πρέπει να δείξουμε όμω και τον εγωισμό, κυρία Ζαλή. Συγγνώμη. Να είμαστε πάρα πολύ επιεική με του άλλου και αυστηροί με τον εαυτό μα και να μην κάνουμε το αντίθετο που κάνουμε συνήθω. Να είμαστε επιεική Για... με τον εαυτό μα και ισχυροί. Πολύ κριτικοί με του άλλου. Για... Και ο ίδιο ο Πορφύρο τόνισε το ζήτημα του εγωισμού. Δηλαδή, ξέ... ο εγωισμό πολλέ φορέ μα ε, οδηγεί σε ναι, ναι, ναι. κατάληψη. Και ξέρετε Α... πώ το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, πείτε μα. Θα σα πω εγώ. Πώ το καταλαβαίνουμε αυτό όταν οδηγάμε. Έτσι, όταν οδηγάμε. Βλέπει ότι δεν συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων τα οποία. Στην επόμενη γωνία τα κάνουμε κι εμείς. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν Στο είναι στρένω. ένα ενδεικτικό ότι πρέπει να έχουμε... Μερικές φορές εγώ έτσι και λέω, να σταμάτα, μην βρίζεις τώρα τον άλλο άνθρωπο, αφού και εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό, να κάνεις μια παράκαμψη, ας πούμε, και λοιπά, και ένα αυτό... Και τα κάνουμε εμείς ε, τα λάθη που λοιπόν. κατηγορούμε τους άλλους. Κάνουμε, είναι, δεν είναι, πρέπει είναι, να, είναι να κατηγορούμε τους άλλους για τα λάθη που κάνουμε κι εμείς, γιατί Στο αυτό σωστά. είναι υποκρισία. Δεν κατηγορούμε τον εαυτό μας, αφήνουμε τον εαυτό μας το απειρόβλητο και κατηγορούμε τον άλλον, γιατί μόνο τον άλλον δηλαδή. Έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε σας... και αγάπη για ναι, τσακίγενε. Σα έλεγα προηγουμένω ναι. ότι η ελληνική γλώσσα. Για να επανέλθω στο βαδάκι ναι, ναι, ναι. αυτό, Πείτε και στη θεραπεία, η ελληνική γλώσσα είναι ανοιχτή, είναι γλώσσα απειρωστική, είναι γλώσσα ηχητικά τέλεια. Έχει φθ... φθόγκου, δηλαδή με τέτοια αρμονική σειρά βαλμένου που ευχαριστεί το ανθρώπινο αυτό και εντυπώνεται κιόλα όταν είναι καλά η φθογκολογία της γλώσσας, ας πούμε, κλπ. Αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι που μελετάνε τη γλώσ ας πούμε, του κόσμου και βλέπουν ότι η ελληνική γλώσσα είναι και πλούσια, πάμπλουτη γλώσσα που έχει βγάλει από τα σπλάχνα της πάρα πολλέ γλώσσες. Είναι η μητέρα των γλωσσών, θα έλεγα, μαζί με τη λατινική, η οποία η λατινική είναι κόρη της ελληνικής. Έτσι, οπότε αυτές οι δύο γλώσσες έχουν καλύψει όλο το ευρωπαϊκό φάσμα όλων των γλωσσών. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι ε, μέσα στις άγνωστες λέξεις που είχαν οι συμμαχτέ τη κοπέλα εκείνη ήταν οι λέξη μηνυγκίωμα, το οποίο δεν το ήξεραν. Και είναι ένα όγκο που βγαίνει στι μήνυγε του εγκεφάλου, μια σοβαρή ασθένεια είναι αυτή. Για όσου δεν το γνωρίζουν, το μηνυγκίωμα τι είναι. Ο εγκέφαλο έχει τρει μήνυγε, την εσωτερική, Μαι. τη μέση και την εξωτερική μήνυγκα, τη σκληρή. Και εκεί πέρα εμφανίζονται κάποιε διεργασίε, όχι τόσο ε, αθώε. Καρκίνι δηλαδή και λοιπά, Μηνικιώματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον χειρούργο να τα βγάλει, γιατί τα μπλέκονται ανάμεσα, μπλέκονται με, με, τα, με τις απολύξεις των, των, νεύρων, με τις υπουρίδες και με όλα αυτά τα πράγματα που βρίσκονται εκεί πέρα. Λοιπόν, ε, ο καθηγητή έδωσε συγχαρητήρια επειδή ήξερε τη λέξη μηνυγκίωμα. Και τη λέει: Πώ την ξέρει αυτή τη λέξη. Και λέει: Μα είναι ελληνική λέξη. Εσεί τη λέτε μηνυγκίωμα. Εμεί ναι. τη λέμε μηνυγκίωμα. Είναι η ίδια λέξη. Ε, και το παραθυροειδέο λέει: Πώ το ξέρατε. Μα είναι και αυτό ελληνική λέξη που λέει: παραθυροειδής. Έχουμε το θυροειδή και ναι. παραθυροειδείς Επίση, ναι. αδένες. Ναι. Επίσης, σκολιδεκτομή, σκολικοεκτομή, συγγνώμη δεν μπορώ να το πω και εγώ, ε. σκολικοειδεκτομή, είναι όταν κάνουμε ενοχίσεις και βγάζουμε το σκολιδόχο ε, κύστη. όταν έχει γίνει, ας πούμε, όταν έχει... η σκολιδόχος απόφυση, έχει πάθει κάποια βλάβη, έτσι δεν είναι, κάνουμε εκτομή. Ε, ο καθηγητής είναι αμυνάγαλμα, γιατί θα σε βάλω πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και η κοπέλα λέει: Μα δεν τον αξίζω γιατί αυτά ήταν έτοιμη γνώση για μένα. Δεν ασχολήθηκα και δεν έκανα καμία προσπάθεια να την αποκτήσω αυτή τη γνώση. Λέει: Και γι' αυτό που ισως σου βάλω ακόμα μεγαλύτερο βαθμό και, και την είχε την καλύτερη μαθήτριά του. Ε, αυτό είναι ένα περιστατικό μόνο. Ναι, έτσι. ναι. Από χιλιάδε περιστατικά που γίνονται από φοιτητέ που πάνε έξω. Τώρα στη Γερμανία έχουν πάρει πάρα πολλοί γιατροί, οι οποίοι θα, 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 θα ανεβάσουν το επίπεδο το γερμανικό, διότι να ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, ιδίω το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσσαλονίκη, είναι από τα πιο δυνατά πανεπιστήμια του κόσμου στην ιατρική, να το ξέρετε γι' αυτό. Ναι, Πλησιά, ναι πλησιάζουν τα πανεπιστήμια του Χάρβαρτ και τα άλλα, ε, Μίτσιγκαν και λοιπά, τα, μεγα, τα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν, σορβόν κλπ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνε και έχουμε αυτή τη γλώσσα και αυτό, αυτό το θάρρο τη γνώμη μα, έτσι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Ο μακαριστό Αυγουστίνο Καντιώτη ναι. έλεγε γιατί, ε, γιατί και τότε υπήρχε, α πούμε, μια πτώση ελληνική. Έλεγε, αν όμω έχει αξία η Ελλάδα, η αξία τη είναι στο ότι έχει δική τη φυσιογνωμία, ένα ιδιαίτερο πολιτισμό και ο πολιτισμό τη είναι η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι η ψυχή τη Ελλάδο. Αν χάσουμε την Ορθοδοξία, χάνουμε την Ελλάδα. Όλε οι λέξει του Ευαγγελίου του Χριστού μα είναι άξιε και ιδιαίτερα προσοχή. Τελευταία, Η πρώτη λέξη που είπε ο Χριστό ήταν Μετανοείτε και τελευταία τετέλεστε. και συνεχίζει εκεί πέρα για να μην σα κουράσω πάρα πολύ γιατί είναι μεγάλο. Θα καταλήξω όμω. Αγαπητοί μου, η πίστη στη θεία δύναμη υπήρχε ανέκαθεν στην πατρίδα ναι. μα. Δεν είπε ο Κολοκοτρόνη ότι με την πίστη του Χριστού την Αγία και τη πατρίδα την Ελευθερία. Η Ελευθερία, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα κάτι, κάτι το φοβερό ο Κολοκοτρόνη. Που θέλουν να το ακούσουν αυτό όλοι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι είναι Έλληνε, αλλά όχι Ορθόδοξοι έλεγε ο Κολοκοτρώνης με τα μεγάλης εμφατικής δυνάμεως και στα παιδιά που έκανε τότε το, το σχολείο, το... τη διάλεξη που έκανε ο Κολοκοτρώνης στην Πλάκα, στο πρώτο πανεπιστήμιο, αλλά και άλλοτε τους έλεγε τα εξή. Παιδιά, να ξέρετε ότι εκείνοι που δεν είναι ορθόδοξοι δεν πρέπει να του υπολογίζουμε και για Έλληνε. Γιατί εύκολα μπορεί να προδώσουν την Ελλάδα. Ενώ ένα Ορθόδοξο δεν προδίδει την Ελλάδα. Είναι στο πετσί του η αγάπη τη Ελλάδα και τη Ορθοδοξία είναι ένα. Έχουν γίνει ένα. Λοιπόν, αυτά προ γνώση και συμμόρφωση εκείνων που λένε ότι είναι Έλληνε, αλλά δεν θέλουν, λέει, του παπάδε, δεν θέλουν την Ορθοδοξία, δεν θέλουν το Ράσο. Το Ράσο που απελευθέρωσε τον αγώνα. Είχε πάει ο Καντιώτη κάποτε στην yeah. Κωνσταντινούπολη και όταν βρήκε εκεί πέρα κάποιου μουφτίδε, α πούμε, και λοιπά, και τον υποδεχτήκαν yeah. και Ορθόδοξοι και από εκεί, α πούμε, και λοιπά, Τούρκοι και λοιπά, που τον υποδεχτήκαν, εν πάση περιπτώσει, γιατί ήταν πολύ αγαπητό εκεί ο Καντιώτη, του εκεί γηγενεί Έλληνε. Με, μιλάμε για πριν να, να γίνει ο διωγμό, α πούμε, 1950 μιλάμε τώρα. Του είπανε, λέει οι Τούρκοι του Καντιώτη, όταν τρώγανε εκεί, τον έβαλαν να φάει. Που έφαγε, λέει, το ρεότερο γιαούρτι εκεί. Ναι. Μόνο, μόνο, στην πόλη, λέει, έφαγα το καλύτερο γιαούρτι. Πραγματικό γιαούρτι. Λέει, ξινό, έτσι όπω πρέπει να το γιαούρτι. Τέλο πάντων. Του είπανε, μα καλά, αυτοί οι πολιτικοί δικοί σα δεν έχουν μυαλό. Λέει ο Καντιώτη, γιατί το λέτε αυτό. Μα πολεμάνε την Ορθοδοξία, πολεμάνε του παπάδε, πολεμάνε τα μοναστήρια που σα απελευθερώσαν από εμά, λέγαν οι Τούρκοι. Ξέρουν οι Τούρκοι ότι τα μοναστήρια ήταν οι γιάφκε των επαναστατών που μπαίνανε εκεί μέσα και αντιτροφοδοτούσαν τον αγώνα, την επανάσταση. Τον αγώνα, ναι, ναι. Εκεί κρυβόντουσαν, εκεί, εκεί κάνανε τα σχέδιά του και από τα μοναστήρια έβγαινε όλη η επανάσταση προ τα έξω. Λοιπόν, ξέροντα οι Τούρκοι ότι τα μοναστήρια και οι παπάδε έχουν χύσει το αίμα του για το 21, για την απελευθέρωση τη πατρίδα. Λένε, μα είναι τρελή η πολιτική σα, λέει, που σα πολεμάνε, λέει εκεί πέρα. Εσά που ελευθερώσατε την Ελλάδα, δεν μπορούσαν να το διανοηθούν οι Τούρκοι δηλαδή. Πώ έγινε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάντω είναι σημαντικά αυτά που λέτε και όλα αυτά πιστοποιούν, να τα πούμε και στο πρώτο μέρο. Ότι η γνώση, ένα καλό βιβλίο, βοηθάει. Γιατί πολλέ φορέ ε, συναστρεφόμαστε πολλού ανθρώπου στην εποχή μα και εσεί και εγώ και η Ατσακλή, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη στόχων ονείρων. Ο άνθρωπο δεν ονειρεύεται, δεν, δεν δηλαδή. ε, ταξιδεύει. Βλέπετε πολλέ φορέ ένα βιβλίο πώ μα ταξιδεύει. Ε, διαβάζουμε ένα βιβλίο για κάποια ευρωπαϊκή χώρα και μα πηγαίνει να αρπάσει. συναρπάσει. Άρα αυτά, γιατί αν αναλύσουμε τον ψυχικό μα κόσμο ε, ή τον εγκέφαλό μα, όταν έχουμε μια δεδομένη ενέργεια, όταν ε, διαβάζουμε, θα δούμε όλα αυτά που γίνονται, θα παραξενευτούμε. Και πολλέ φορέ ένα αρνητικό συνέστημα αυτό ουσιαστικά μα απομακρύνει για ζωή, γιατί η ζωή είναι ωραία, όπω λέει και μια παλαιότερη ταινία. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η, η συναναστροφή, όταν ε, έχω, ε, ερχόμαστε σε επαφή με κάποιου ανθρώπου που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, μα βοηθάει να ε, μπούμε όλοι σε μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία είναι. Να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε την ίδια μα τη ζωή. Πριν προχωρήσουμε και σε λίγο πάνω και στο Ευαγγέλιο, θα έλεγα ναι και κάτι. Ναι, ναι. <κυρίζει> ότι εκτό από τα φάρμακα, τα οποία όπω έχουμε πει είναι το 30% τη θεραπεία τη θα πρέπει να κάνουμε πρωί και βράδυ προσευχή. Ναι. Γιατί σα το, το λέω αυτό, Είναι ένα είδο φάρμακο και προσευχή σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι μια ασπίδα για ό,τι θα συμβεί όλη την ημέρα. Εάν ένα άνθρωπο έχει προσευχηθεί το πρωί, έστω και ένα τέταρτο, δεν λέω παραπάνω. Πρέπει να είναι η προσευχή να περνάει τη μισή ώρα για να πυρώσει κάπω η ψυχή μέσα και να ζωογονηθεί. Γιατί η προσευχή είναι η αναπνοή, είναι ο αέρα τη ψυχή, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Είναι το οξυγόνο τη ψυχή. Λοιπόν, αλλά έστω και ένα τέταρτο, αυτό το τέταρτο στέκεται σαν ασπίδα ολόκληρο το 24ωρο, μέχρι το βράδυ βέβαια, ολόκληρο το 24ωρο και αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο αγαπητή τι, Όλε τι ημέρα. Οτιδήποτε ακούσουμε από τα νέα και είναι συγκλονιστικό, οτιδήποτε ακούσουμε από την οικογένειά μα και είναι κακό, από την οικονομική καταστροφή και από οικονομικέ δυσπραγίε κλπ. Αυτή η προσευχή θα σταθεί ασπίδα και θα μα θωρακίσει τουλάχιστον για τη μισή μέρα αυτή. Το βράδυ πρέπει να έχουμε πάλι προσευχή, ούτω ώστε να μα θωρακίσει και για τη νύχτα και έτσι να σηκωθούμε και να έχουμε αυτό το, το ημερήσιο πρόγραμμα. Εάν δεν το έχουμε, χάνουμε πάρα πολλά. Και τρίτον, όπω είπε και ο κύριο Φουντουλάκη, θα κοιτάξουμε να έχουμε καλέ σχέσει με του συνανθρώπου, αγαπητικέ, να αγαπάμε τον πλησίον μα. Κάποτε ήταν σε ένα δάσο, λέει ο καθηγητή με τον μαθητή του, και του πήρε η νύχτα και ξαπλώσαν εκεί και περιμέναν να ξημερώσει. Ε, Την νύχτα λοιπόν, όπω είχαν ανάψει φωτιά, κάτι να φάνε να συζητήσουν, είπε ο καθηγητή στο μαθητή, δεν μου λε, του λέει παιδί μου, ε, πότε αρχίζει και ξημερώνει. Είδε το πρόσωπό του έτσι κάπω σοβαρό του καθηγητή και σου λέει: Aυτή... Αυτή η ερώτηση δεν είναι για να πω στι 6 ώρα και ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο θέλει να μου πει. Και τότε σκέφτηκε ο μαθητή και του είπε: Όταν μπορεί να διακρίνει ένα θάμνο από έναν άνθρωπο, έχει αρχίσει να ξημερώνει. Του λέω ο καθηγητή: Ναι, είναι και αυτό μια άποψη, αλλά θα σου πω εγώ τη σωστή άποψη. Για πετε μου, λέει: Άκουσε να δει. Ξημερώνει στο μυαλό του ανθρώπου όταν μπορέσει να δει στον άλλο άνθρωπο τον εαυτό του. Όταν μπορέσει να καταλάβει ότι ο άλλο άνθρωπο είναι ένα μέρο του εαυτού του, τότε έχει ξημερώσει μέσα στο ακατοίκητό το του μυαλό και έχει καταλάβει ότι όλοι είμαστε μια αλυσίδα. Είμαστε ένα. Αν καεί το σπίτι του διπλανού, θα καεί και το δικό μου. Και ένα άνθρωπο που πεθαίνει, χάνουμε ένα, ένα, ένα μέρο από το δικό μα εαυτό. Όποιο και ένα αυτό ο άνθρωπο. Και όταν χτυπάει η καμπάνα, μη ρωτά, λέει, για ποιον χτυπάει. Για σένα χτυπάει η καμπάνα. Έτσι, κύριε Ζαγλή, ε, και όπω είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ε, λέμε και σήμερα, πρέπει να κατανοήσουμε. Παράλληλα, βλέπουμε και στη συγγραφική μου δραστηριότητα η ουσία και η Αθανασία τη ψυχή στο πρώτο βιβλίο. Πρέπει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι ο Θεό δεν είναι κάτι απρός, που βρίσκεται κάπου πέρα μακριά από εμά, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε. Και το ίδιο το σχέδιο του Θεού. Να δούμε λοιπόν το θεϊκό σχέδιο, να δούμε ότι ο Θεό παρεμβαίνει. Μιλήσατε για προσευχή, μιλήσατε για τη δύναμη τη προσευχή. Ναι, περνάμε, έχουμε ώρα, πάμε να δράσουμε σε λίγο στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ε, και η προσευχή μπορεί να μετακινήσει και βουνά. Πρέπει να το καταλάβουμε και να αναποθέσουμε τι ελπίδε μα. Γιατί και οι Άγιοι και οι Φιλόσοφοι μίλησαν για τον ένα Δημιουργό, όπω λέει και ο Πλωτίνο, στο επόμενο βιβλίο που έχω συγγράψει, που περιγράφει ο Πλωτίνο ουσιαστικά τον δημιουργό, το αγαθό όπως λέει ο Πλάτωνας, το ένα, το πρώτο όπως λέει και ο Πλωτίνος και βλέπουμε ε, πώς οριοθετεί τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα στις πραγματίες του της Ενεάδες. Ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο σε απλή κατανοητή γλώσσα μπορεί να διαβάσει όλα, ο καθένας, όλα αυτά που θα ήθελε να ξέρει για τον Πλωτίνο, έναν δύσκολο φιλόσοφο για να καταλάβουμε όπως λέει και ο Ηράκλητος ότι είναι δύσκολο να δούμε το βάθος της ψυχής, έτσι, και ο Πλωτίνος μίλησε για τον ίδιο τον άνθρωπο και παρουσίασε όρους όπως είναι η μέθεξη, η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Πώς οι άνθρωποι της εποχής μας έχουν σαν ζητούμενο ή σαν σκοπό τη ζωής τους, κυρία Τζακλή και φίλες και φίλοι, να έρθουν σε μυστική ένωση με τον Θεό, ελάχιστη. Περισσότεροι όταν ακούνε μέθεξη, μυστική ένωση με τον Θεό, θεωρούν κάτι απρόσιτο, κάτι κατάληπτο, κάτι που είναι μακριά από όμως, τους ίδιους. Μπορούμε να το επιχειρήσουμε και να το πλησιάσουμε. Και με τη Ρε... δύναμη του Θεού γίνεται αυτό. Το, το, ε, πλησιάς, και, ας, ναι. το, το πρώτο που θα έλεγα είναι η κάθραση. Να καθαρίσουμε τον εαυτό μα από την πονηρία, από το κακό, δηλαδή από το να σκέφτομαστε κακό για τον άλλο άνθρωπο κλπ. Αν καθαρίσουμε τον εαυτό μα από αυτόν, κύριε Φιντουλάκη, τότε ανοίγει ο νου, ανοίγει η ψυχή και φωτίζεται ο άνθρωπο. Μόλι ο άνθρωπο φωτιστεί, είναι έτοιμο για να μπει ο Θεό μέσα του και να του δίνει τη Θεό, Αυτό που λέμε Θεό. Το άγιο πνεύμα δηλαδή δεν μένει σε ακάθαρτο τόπο. Σε πονηρό άνθρωπο δεν μπορεί να βγει το άγιο πνεύμα. Πρέπει ο άνθρωπο αυτό να καθαριστεί. Γι' αυτό έχουμε τρία στάδια. Το στάδιο τη καθάριση, του φωτισμού και τη θεώσεω. Αλλά α αφήσουμε τη θέωση που ναι. σχεδόν στα 90% είναι δουλειά του Θεού, έτσι. Αλλά ο φωτισμό είναι και δουλειά του ανθρώπου, δηλαδή. Η κάθαριση και ο φωτισμό είναι δουλειά του ανθρώπου. Και αν φωτιστεί το μυαλό, ο νου, η ψυχή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπο δεν σκέφτεται και δεν συμπάσχει με το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή δεν, δεν, παθαίνει αυτές τις αβαρίες και τα τραύματα που παθαίνει ο κοσμικός άνθρωπος. Έχει μια βάση να κινηθεί και αυτή η βάση τον εκρατάει τόσο δυνατά, τόσο σταθερά, που το, και ο σπίτι του να γκρεμιστεί δεν παθαίνει αυτός τίποτα. Δεν δηλαδή. λοιπόν, παθαίνει τίποτα. Δεν το βλέπει σαν μεγάλη δυστυχία και να χάσει το σπίτι του, όπως ο Ιώβ που έχασε το σπίτι του και τα παιδιά του και έλεγε ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε. Βεβαίως, πριν πέρα Αυτό πέρα ήταν ώστε... λοιπόν, ναι. Ναι. Μισό λεπτό, παιδά μου στο ναι, Ευαγγέλιο. Στο τηλέφωνο που βλέπετε είναι και το πέμπτο βιβλίο τη σειρά θέματα μεθοδολογία και φιλοσοφία τη ιστορία. Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Μιλήσαμε για προφητείε. Εδώ παρουσιάζουν διάφορα κείμενα φιλοσόφων και τη σχέση του με την πατερική θεολογία. Θέματα μεθοδολογία και φιλοσοφία τη ιστορία. Πώ φτιάχνετε, πώ δημιουργείται η ιστορία του τόπου μα, του έθνου μα. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίε για τα πέντε αυτά βιβλία και επίση μπορεί να κερδίσετε και άλλα πολλά δώρα, δωρεάν βιβλία μαζί με κάποια από αυτά τα βιβλία τη σειρά. και τα δωρεάν βιβλία μαζί με κάποια βιβλία τη σειρά. Και να δούμε λοιπόν και του φίλου που στηρίζουν ένα μέρο, ένα κομμάτι των εξόδων αυτή τη εκπομπή. είναι άρθρο και μέλη που είναι συνδυασμοί κάτω 50, άρθρο οπλαστή, με πολλέ εκτό και του φίλου τη εκπομπή. Είναι ο Παράδεισο που βρίσκεται στη λογοφόρα Μαρουσίου Χαλανδρίου στο Μαρούσι. Με ε, αγνά υλικά είναι ο Κατσαρόλα. Παρουσιακό φαγητό ε, που βρίσκεται στην Ελεοφόρο ε, Αλεξάνδρου 74. Και όποιο επιθυμεί μια ακόμα προσφορά αυτή τη εκπομπή στου φίλου να έρθει να διαφημιστεί, και ναι, κ. Τζακλή... Καφετέρια με γούστα, με γούστα ναι. που βρίσκεται στο. Φίλοι μα, είναι πολύ καλή και αυτή Είναι στο Γέρακα. Ε... Στην οδό Γέρακο. Ναι. Απέναντι από το. Απέναντι... Από το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο, ναι, από ό,τι μου έχετε πει. Και ο οποίο επιθυμεί να διαφημιστεί, να προβάλλει, μπορεί να το κάνει τώρα. Αφήνει στα στοιχεία του στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει άνθρωπο για να δεχτεί όλα σα τα τηλεφωνήματα. Πώ βλέπετε και πώ βιώνετε εσεί το ζήτημα τη καταλήψεω, τη ευτυχία, του νοήματο τη ζωή. Αυτό εδώ προσπαθούμε κάθε Παρασκευή στι 11 η ώρα με τον κύριο Ατζακλή, χωρί να έχουμε καμία οικονομική απολαυή, να μεταδώσουμε τι ιδέε τη φιλοσοφία, τη θεολογία τη πατερική σκέψη για να και επίση αυτό το τηλέφωνο να μοιραστούμε μαζί σα τα δικά σας τι δικέ σα τα δικά σα βιώματα για όλα αυτά τα θέματα και να μα πείτε κι εσεί πολλά άλλα ερωτήματα που προτείνετε. Λοιπόν, είμαστε στο Ματθαίο, ναι, στο 8ο ουδόν. κεφάλαιο. Το του... είναι τη προηγούμενη Κυριακή. Ναι, τη προηγούμενη Κυριακή. Του... Μα μας πέρασε. Ναι. ναι, ναι, βέβαια. Στο 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 28. Και όταν ήρθε ο Ισού στο απέναντι μέρο, στη χώρα των Γέργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονιζόμενοι Προσέξτε, δεν του λέει δαιμονισμένου, γιατί δαιμονισμένο είναι κάτι που είναι μόνιμο. Ναι. Του λέει δαιμονιζόμενου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν πάντα έτσι, και θα δούμε στο τέλο ότι απαλλάχτηκαν κιόλα. Που έβγαιναν από, εκεί, από τα εκεί μνήματα στα οποία κατοικούσαν. Βλέπετε ότι οι δαιμονισμένοι δεν θέλουν να μένουν με άλλου ανθρώπου. Προτιμάνε περιοχέ έτσι ξερέ και άνυδρε. Κατά περίεργο τρόπο απομονώνονται δηλαδή. Αλλά όταν περάσουν από εκεί, άνθρωποι του κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Ήταν δε επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι που να περάσει κανεί, ώστε δεν μπορούσε να περάσει κανεί από εκεί. Και έξαφνα έκραξαν και έλεγαν: Μόλι ήταν το Χριστό. Τα δαιμόνια ταράχτηκαν μέσα του. Τι υπάρχει μεταξύ ημών και σου, η Ισού, του Θεού, ήρθε εδώ πρόωρα για να μα βασανίσει. Υπήρχε δε μακρύτερα από αυτού μια γέλια από πολλού χείρου που έβωσκαν εκεί. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν και του έλεγαν. Εάν πρόκειται να μας βγάλεις από εδώ, επίτρεψέ μας τότε να πάμε να μπούμε στο κοπάδι των χείρων. Βλέπετε, οι δαίμονες δεν έχουν η ίδια φωνή, αλλά χρησιμοποιούν τη φωνή του ανθρώπου ναι. για να εκφραστούν. Γιατί γίνεται ποζεύση, γίνεται κατάληψη κατά κάποιο τρόπο τη ψυχή από το δαιμόνιο. Έτσι επιτρέπει ο Θεό μερικέ φορέ. Δεν ξέρουμε γιατί. Και δεν είναι ότι οι δαιμονισμένοι θα πάνε κόλαση, κύριε Φουντουλάκη. Μπορεί επειδή το δαιμόνιο πάρα πολύ του ενοχλεί, να πάνε στη σωστή ορθόδοξη εκκλησία και να ακολουθήσουν την εκκλησιαστική ζωή, να φύγει και το δαιμόνιο και να σωθούν κιόλα. Ναι. Ναι. Το κάνει ο Θεό αυτό για το καλό του ανθρώπου μερικέ φορέ, αν και εμεί νομίζουμε ότι είναι τόσο κακό ο δαιμονισμό αυτό, εξαρτάται πώ θα αντιδράσει ο ίδιο ο άνθρωπο. Γιατί λοιπόν ήρθε να μα βασανίσει πρόωρα, λέει. Υπήρχε δε μακρύτερα από αυτού μια γέλη με πολλού χείρου που έβοσκε εκεί. Και οι δαίμονε τον παρακάλεσαν και του έλεγαν, Εάν πρόκειται να μα βγάλει από εδώ, από του ανθρώπου δηλαδή, επίτρεψέ μα τότε να πάμε και να βούμε στο κοπάδι των χείρων. Ε, Γεγονό ήταν τότε, απαγορευόταν να, είναι, να, να, να βόσκουν χείρους. Η χειροβοσκία απαγορευόταν τότε. Ήταν απογορευμένο το να τρώνε κρέα χοιρινό. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, τότε ήταν μια εποχή που δεν είχαν πολλά φάρμακα οι άνθρωποι και ξέραν ότι από το χοιρινό κρέα μπορούν να αρρωστήσουν. Τριχνιάσει ναι. κλπ. Αυτέ οι αρρώστιε που είναι καταπολεμούνται σήμερα. Και ο Ισού του είπε: Πηγαίνετε. Αυτοί θα βγήκαν από τους ανθρώπους, επήγαν στους χείρους. Και ειδού με μανία μεγάλη όρμησαν όλοι οι χείροι και έπεσαν στον κρεμό κάτω στη θάλασσα και πνίγηκαν στα νερά. Εκείνοι δε που έδωσαν τους χείρους, γυρογοσκοί, έφυγαν και πήγαν στην πόλη, ανακοίνωσαν όλα όσα συνέβησαν και με τους χείρους και με τους δαιμονιζομένους. Και όλοι οι πόλεις, χωριό θα ήταν βέβαια, τη λέει πόλη στο Ευαγγέλιο, βγήκαν από εκεί να συναντήσουν τον Ιησού και τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από τα όρια της πόλεως. Φοβήθηκαν ίσως μην πάθουν τίποτα χειρότερο, έτσι. Και τι κάνει ο Ιησούς, ο οποίος είναι ευγενέστατος πάντοτε. Ο Ιησούς, αφού μπήκε στο πλοίο, πέρασε το απέναντι μέρος της λίμνης, λίμνο θάλασσα, και ήρθε στην πόλη που διέμενε κοντά στην Καπερναούμ. Δεν τους είπε απολύτως τίποτα. Μα γιατί να φύγω, μα σας έκανα καλό, μα σας από τα δαιμόνια. Μα αυτοί οι δύο άνθρωποι δαιμονισμένοι τώρα θα είναι στα σπίτια του και είναι ντυμένοι στι οικογένειέ του και αυτά. Δεν είπε τίποτα ο από αυτά, για να μην ε, τους εκβιάσει για να μην θελήσει να προσβάλλει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Διότι ο Θεός μας έχει δώσει αυτεξούσιο. Γι' αυτό γίνονται όλα τα έκτροπα αυτά. Λόγω του, της καταχρήσεως του αυτεξουσίου μας, αγαπητέ μου Γιώργο. Ναι. Τώρα να κάνουμε μια πανδύο παρατηρήσεις αν έχουμε... Ναι, καλοκτώ... ναι, έχουμε ναι, τρία λεπτά για να κλείσουμε. Κάντε δύο παρατηρήσεις. Οι δαίμονες μπαίνουν και σε ανθρώπους και σε ζώα. Το είδαμε ναι. εδώ, μπήκαν στους χείρους. Οι δαιμονιζόμενοι άνθρωποι πολλές φορές παρουσιάζουν υπερφυσικά φαινόμενα. Γιατί λέμε ότι δεν είναι μόνο άρρωστοι, μερικοί είναι και ψυχικά άρρωστοι, άλλοι είναι επιληπτικοί. Αλλά υπάρχει και ο συνδυασμό αυτό. Να είναι και άρρωστο, επιληπτικό και να είναι και δαιμονισμένο. Ναι. Δηλαδή, για... Τώρα, μιλάμε για καθαρά για αυτού που έχουν μέσα μια είσοδο δαιμονίων μέσα στην ίδια του την ύπαρξη. Επίση, παρουσιάζουν. Υπερφυσικά φαινόμενα. Βλέπουν σε μεγάλε αποστάσει. Βλέπουν 6 χιλιόμετρα μακριά, 5 χιλιόμετρα, που φυσικό... φυλιο... ο φυσιολογικό οφθαλμό του ανθρώπου δεν μπορεί να δει. Πέφτουν από μεγάλα ύψη και δεν βαθαίνουν τίποτα. Πέφτουν από 30 μέτρα και δεν σκοτώνονται. Πώ το εξηγείτε εσεί αυτό, έτσι. Υπεριψώνονται στον αέρα από του. Μόνο... Ο Σατανά δηλαδή του υπερυψώνει και φαίνονται απειριψωμένοι στον αέρα αυτοί, όπω έκανε ο Μάγο ο, Μα... ο, ο Μάγο ναι, που λέει ναι, το Ευαγγέλιο, ναι. εκεί αν θυμάστε με τον Απόστολο Παύλο, που είχαν μια διαμάχη ο Σίμων ο Μάγο και με τον Πέτρο. Και ο Πέτρο λέει τον εσταύρωσε, όπω ήταν στον αέρα και όλοι τον χειροκροτούσαν και έπεσε κάτω και χτύπησε, σκοτώθηκε. Αυτό το λέει, δεν το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει η παράδοση, ότι έτσι πέθανε ο Σίμων ο Μάγο, ο οποίο πλανούσε τον κόσμο ναι, ναι, ναι. ναι με όλε αυτέ τι μαγίε που έκανε. Μερικέ φορέ οι δαιμονισμένοι σου λένε και το όνομά σου. Πώ το ξέρουν, έρχεται ναι, και ναι, ναι. σου ναι. Λέει, πέστε το όνομα αυτού είναι Γιώργο, είναι Γιάννη. Πώ αλλιώ το ξέρουν. Δεν μπορούν να το ξέρουν. Με πάει το, το, το... δαιμόνιο. Μα ε, ναι. Ναι, 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 πείτε μα για να. Έχουμε δει κοπέλε, έχω δει εγώ κοπέλε. Έχω εμπειρία δύο-τρει φορέ από αυτό το πράγμα. Κοπέλε οι οποίε πήγαιναν να τι πιάσουν από τα χέρια, κύριε Φουντουλάκη. Είναι περίπτωση των, των εξοπλισμών. Ναι. Ο άντρα τη και ο αδερφό τη, παιδιά ψηλά και δυνατά. Και η κοπέλα, μια, μια δύνατη κοπέλα, λεπτή κοπέλα, 20χρονη, του πήγαινε από εδώ και από εκεί. Του θα, θα του πήγαινε δεξιά και αριστερά, σαν να ήταν κοπέλε. Και σαν να μην ήταν άντρε με δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν και υπερφυσική, υπερφυσική σωματική δύναμη ναι. μερικέ φορέ οι Πείτε να συμπέρασμα και να, να κλείσουμε. Ναι. Τώρα θα σα πω κάτι που είναι πάρα πολύ, σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε να συμπέρασμα και θα κλείσουμε. Ναι. Όταν του βάζουν στην πλάτη, του βάζουν κάτω του δαιμονισμένου και του βάζουν στην πλάτη ένα στυλό, ένα ποτήρι, ένα, αυτό, ένα τασάκι, ναι. τα κλειδιά του, οτιδήποτε του βάζουν, δεν αντιδρούν καθόλου. Δεν αισθάνονται τίποτα. δεν, δεν ανησυχούν καθόλου. Για βάλτε του όμω ένα σταυρό στην πλάτη του δαιμονισμένου να δείτε πώ θα κάνει. Ναι, ωραία θα κυρία κυρία. να φωνάζει και να αυτό. Αυτά είναι εμπειρίε που τι έχω δει προσωπικά, δεν θα τι έλεγα γιατί ναι. είναι απίστευτα πράγματα και μερικοί συμπερνάνε και για γραφικότητα τα λέω. Ναι. Και όμω Πίσης... αγαπητοί φίλοι, να πιστέψετε ότι αυτά είναι πραγματικότητα. Θα σα δοθεί ναι. ευκαιρία και εσά στη ζωή σα να τα δείτε αυτά. Τα ναι, ε, μια θα λέξη θα κλείσω, γιατί με πιέζουν πριν να κλείσουμε. Θα με το εξή. Ο πατήρ Παίσιο είχε ένα οστάριο, ένα μικρό κοκαλάκι από το χέρι του πατέρα Παίσιου ναι. του μεγάλου του Αγίου ναι. Παϊσίου, Το οποίο τι έκανε. Όταν μερικά παιδάκια φωνάζαν, ήταν άτακτα και τα φέραν οι γονεί και λέγανε Μα αυτό το παιδί μπορεί να το κάνω καλά και λοιπά, φωνάζει και λοιπά, για να καταλάβει αν τα παιδιά είχαν δαιμόνιο, τι έκανε. Έβαζε το, στο ένα του χέρι το yeah. αυτό, το, το έσφυγε και στο άλλο του χέρι. Όταν πρότεινε στο παιδί το γυροθιάμετο που δεν είχε μέσα το χέρι, το παιδί δεν έκανε καμία ναι, κίνηση, ναι, ναι. Ήταν, δεν ήταν ανήσυχο. Το, δεν δεχ, μια χαρά. Όταν όμω του πήγαινε με το στάριο του Αγίου μπροστά στο πρόσωπο του παιδιού, το παιδί άρχισε να φωνάζει. Ναι, ναι. Αρχίζει να φωνάζει και να γουλιάζει. Γιατί διότι είχε ρεμόνιο το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει. Είναι Έτσι. ανεξάρτητα αυτά τα θέματα. Ναι, είναι ε, Κλείνοντα, ε, βλέπουμε και η ουσία και η αθανασία τη ψυχή κατά του αρχαίου φιλοσόφου και του πατέρε τη Εκκλησία. Το πρώτο βιβλίο τη σειρά. Ε, το επόμενο βιβλίο είναι Η του χρόνου. Ε, Επίση, φύσκε, η οποία ο πλωτήο μιλήσαμε σήμερα για το μυστικισμό για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Επίση, το επόμενο βιβλίο Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Το πέμπτο βιβλίο τη Ιστορία Θέματα Μεθολογία και Φιλοσοφία τη Ιστορία. Είναι τα πέντε βιβλία τα οποία εγώ έχω συγγράψει. Μπορείτε να κερδίσετε πολλά δώρα, δώρα αν βιβλία, αν τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο και αύριο το πρωί σε επανάληψη. Μιλήσατε για πονηρά πνεύματα, αυτά που λέει και η θεολογία μα, μια θεολογική διάσταση τη απογοήτευση. Γιατί οι μεγάλοι πατέρε τη Εκκλησία λένε ότι, αυτός που, ε, ότι ο διάβολος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την κατάληψη του ανθρώπου. Και αναλύσαμε σήμερα τη ζωή χωρίς κατάληψη, χωρίς ευτυχία. Να είστε καλά, κύριε Τζακλή, μου λέμε πρέπει να μισό κλείσουμε. Μισό λόγο, μισό λόγο. Ναι, ε, ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Γαντιώτη. Ναι, πείτε αυτό, που μια λέξη ελ, κλείνουμε. Η μόνη ελπίδα είναι η επάνωδο στην πίστη. Να είστε καλά. Και πράγματι αυτή σώζει κάθε φορά αύριο, το έθνο θα αύριο, αύριο, αύριο το πρωί σε επανάληψη. Ε, ε, ευχαριστούμε καλά. που μα παρακολουθήσατε. Καλό σα βράδυ.